Το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης φαίνεται ίσως ως μια τυπική διαδικασία, επειδή κυρώνει στο πρώτο του άρθρο μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου που εκδόθηκε πριν περίπου 2 μήνες. Ωστόσο, εκφράζει και με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που κυρώνει, αλλά και με τις υπόλοιπες διατάξεις που προστέθηκαν στο σχέδιο νόμου, μια συνολικότερη πολιτική αντίληψη, φιλοσοφία, στρατηγική, κατά τη γνώμη μας λανθασμένη, για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα που προξένησε η τραγική πυρκαγιά στο Μάτι. Προβλήματα τα οποία παραμένουν μετά από ένα και πλέον χρόνο, με ευθύνη φυσικά και της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, προβλήματα όμως που πολύ φοβόμαστε ότι θα παραμείνουν με ευθύνη τώρα της νέας κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας. Και όταν μιλάμε για επίλυση των προβλημάτων στην περιοχή, τα πράγματα δεν είναι αφηρημένα, είναι πολύ συγκεκριμένα και τα διατύπωσαν και οι φορείς που ήρθαν στην αρμόδια επιτροπή. Μιλάμε για τις αποζημιώσεις που πρέπει να λάβουν οι κάτοικοι στο 100%, τις οποίες δεν έχουν λάβει και από ό,τι φαίνεται δεν προβλέπεται να λάβουν. Μιλάμε για τις επισκευές και ανακατασκευές κατοικιών που δεν έχουν προχωρήσει. Μιλάμε για το πρόβλημα που έχει ανακύψει με τα δασικά, το οποίο δεν λύνεται. Μιλάμε για την απορρίπανση της περιοχής, ειδικά από τον αμίαντο, για το οποίο θέμα υπήρχε συγκάλυψη εδώ και ένα χρόνο, ότι τάχα δεν υφίσταται. Μιλάμε για την ικανοποίηση άλλων αιτημάτων που έχουν διατυπωθεί από τους φορείς της περιοχής, όπως είναι για παράδειγμα η δημιουργία εδώ και χρόνια, όχι τώρα, όπως είναι για παράδειγμα η δημιουργία ενός δημόσιου νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική και η εύρυθμη λειτουργία των άλλων δομών υγείας. Και όσοι ζούμε σε αυτή την περιοχή ξέρουμε τι σημαίνει εν έτη 2019 στην Αττική να αναγκάζονται οι κάτοικοι να μετακινηθούν πολλά χιλιόμετρα χωρίς συγκοινωνία δημόσια προκειμένου να πάνε στα νοσοκομεία του κέντρου. Και φυσικά μιλάμε για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναγκαίων έργων και υποδομών. Μιλάμε για ένα σύγχρονο σχέδιο πόλης που να ικανοποιεί τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων και όχι διάφορα άλλα συμφέροντα που καιροφυλακτούν και στο Μάτι και στην ευρύτερη περιοχή. Μια παρατήρηση για το σχέδιο πόλης. Γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση για το σχέδιο πόλης, έγινε συζήτηση και προχθές στην Επιτροπή. Η χωροταξία του Ματιού, οι πολυοδομικές χωροταξικές συνθήκες που είχε το Μάτι, ήταν όντως ένας από τους βασικούς παράγοντες της καταστροφής. Δεν ήταν όμως ο μοναδικός. Υπήρχαν και άλλοι κρίσιμοι παράγοντες. Και όσο σωστό είναι ότι πρέπει να διαμορφωθεί, να δημιουργηθεί ένα σχέδιο πόλης που να λύνει τα χωροταξικά και πολυοδομικά προβλήματα του παρελθόντος, άλλο τόσο σωστό είναι ότι τα προβλήματα που είχε η περιοχή χρησιμοποιούνται και ως ένα βολικό άλοθη για να κρυφτεί η γύμνια που υπάρχει σε άλλους τομείς, όπως είναι ο τομέας της δασοπυρόσβεσης, της πυροπροστασίας, η πρόληψη, ο σχεδιασμός, η πολιτική προστασία, που έχουν διαμορφωθεί όλα αυτά τα προβλήματα εδώ και χρόνια με την ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Και έτσι να πετιέται και το μπαλάκι στους κατοίκους, που φυσικά οι κυβερνήσεις τους όθησαν σε μια συγκεκριμένη πρακτική, όμως αυτοί οι άνθρωποι ζουν εδώ και χρόνια σε αυτή την περιοχή, πληρώνουν, είχαν σπίτια. Και να θυμίσουμε ότι ο νέος Βουτζάς, που επίσης κάηκε, είχε σχέδιο πόλης, όμως κάηκε, επειδή ακριβώς υπήρχαν όλοι οι άλλοι παράγοντες για τους οποίους δεν γίνεται λόγος. Σε σχέση με τα παραπάνω, θεωρούμε ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που διαφημίστηκε από την κυβέρνηση έτσι και με βαρύγδουπο τρόπο, δεν δίνει λύση και απάντηση στα συγκεκριμένα προβλήματα. Το μόνο που κάνει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και οι υπόλοιπες διατάξεις είναι αφενός να αντιμετωπίζει κάποια ζητήματα στοιχειώδη, αυτονόητα, ίσως πιο κάτω ακόμη και από τα στοιχειώδη, όπως ήταν ο καθαρισμός του γνωστού οικοπαίδου, όπως είναι το ζήτημα με τους εγκαυματίες, κάποιες παρατάσεις. Αφετέρου, και το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μας, το σχέδιο νόμου μεταθέτει την επίλυση σοβαρών ζητημάτων από την ευθύνη του κράτους και της κεντρικής διοίκησης, είτε στο τεχνικό επιμελητήριο σε ό,τι αφορά
το ειδικό χωρικό σχέδιο, είτε σε μια, κατά τη γνώμη μας, αμφιλεγόμενη εταιρεία αστική μη κερδοσκοπική. Αμφιλεγόμενη και ως προς τους σκοπούς, τον τρόπο λειτουργίας και ως προς τις αρμοδιότητες που θα έχει η συγκεκριμένη εταιρεία. Ο λόγος που επικαλέστηκε η κυβέρνηση για αυτές τις ρυθμίσεις ήταν η ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών για την επίλυση των προβλημάτων. Εδώ όμως πρέπει να απαντηθεί το εξής ερώτημα, που αφορά και το ΜΑΤΙ, όμως είναι ένα ερώτημα γενικότερο. Και γι' αυτό έγινε συζήτηση στην τελευταία επιτροπή. Οι καθυστερήσεις που διαχρονικά υπάρχουν και οι ελλείψεις στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστροφών, στην πρόληψη τέτοιων καταστροφών, στην επίλυση κρίσιμων προβλημάτων, όπως το να υπάρχουν πόλεις με σύγχρονα σχέδια, με αντιπλημμυρικά έργα, να είναι ασφαλής για όσους ζουν εκεί, με σύγχρονες υποδομές, όλα τα παραπάνω και πολλά άλλα, είναι ένα ζήτημα διαδικαστικό, τεχνικό? Είναι κάτι αντικειμενικό αυτό το πρόβλημα με το οποίο πρέπει να μάθουμε να ζούμε? Και αν είναι έτσι, πώς εξηγείται το γεγονός ότι όταν πρόκειται για άλλα έργα, μεγάλα έργα, να υπάρχει και ταχύτητα και αποτελεσματικότητα του κράτους, ενώ όταν πρόκειται για έργα και υποδομές που έχει ανάγκη ο λαός, εκεί να εμφανίζονται πάντα, μα πάντα, όλες οι καθυστερήσεις και όλα τα εμπόδια? Πώς γίνεται, για παράδειγμα, στο Ελληνικό ή στις Σκουριές, οι πράξεις της διοίκησης να βγαίνουν τάκα-τάκα, για να μην θυμηθούμε άλλα παλιότερα έργα, όπως ήταν για παράδειγμα η Αττική Οδός, που ένα μεγάλο έργο σχεδιάστηκε, χωροθετήθηκε, έγιναν οι απαλωτριώσεις και εκτελέστηκε σε χρόνο ρεκόρ, και την ίδια στιγμή, σε άλλο παράδειγμα, 20 χρόνια μετά το σεισμό των 99, να μην έχουν γίνει οι στοιχειώδεις έλεγχοι αντισεισμικής ικανότητας σε δημόσια κτίρια και σε κτίρια κοινοφελής χρήσης. Και μετά τον τελευταίο σεισμό του Ιουλίου, να υπάρχουν σήμερα που ξεκινάνε τα σχολεία κτίρια ακατάλληλα. Να λοιπόν τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά αυτής της πολιτικής που όλες οι κυβερνήσεις υπηρέτησαν. Όταν πρόκειται για εμβληματικές επενδύσεις, για μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, μια χαρά γρήγορο και αποτελεσματικό είναι το κράτος. Όταν πρόκειται για έργα και υποδομές που αφορούν λαϊκές ανάγκες, εκεί ως διαμαγείας υπάρχουν πάντα οι καθυστερήσεις, οι ελλείψεις και τα εμπόδια. Κατά τη γνώμη μας λοιπόν, η ταχύτητα στην επίλυση των προβλημάτων των κατοίκων, συγκεκριμένα τώρα στην περιοχή, δεν είναι ούτε ήταν ποτέ ζήτημα στενά διαδικαστικό ή τεχνικό. Είναι ζήτημα πολιτικό, είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης και είναι ζήτημα εξασφάλισης και της αναγκαίας χρηματοδότησης και των κονδυλίων για να αντιμετωπιστούν αυτά ακριβώς τα προβλήματα. Και αυτή η πολιτική βούληση δεν υπήρχε ούτε από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει ούτε από τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η επίλυση αυτών των προβλημάτων θυσιάζεται πάντα στο βωμό των πλεονασμάτων και στο βωμό των προτεραιοτήτων που έχει ανάγκη το κεφάλαιο για έργα, υποδομές, χωροτοξικά σχέδια και ούτω καθεξής. Τι φέρνει η κυβέρνηση σήμερα με το παρόν σχέδιο νόμου? Καταρχάς έρχεται να ακυρώσει μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου που εκδόθηκε τις μέρες της συμπλήρωσης ενός έτους από την καταστροφή για λόγους κυρίως επικοινωνιακούς. Μιλήσατε για παράδειγμα για τον καθαρισμό του γνωστού οικοπαίδου στη Λεωφόρο Μαραθώνος από τα καμένα κλαδιά, που είναι αλήθεια ότι έπρεπε να γίνει αυτός ο καθαρισμός, γιατί όντως υπήρχε πολύ μεγάλος κίνδυνος. Χρειαζόταν πράξη νομοθετικού περιεχομένου γι' αυτό? Δεν χρειαζόταν. Θα μπορούσε να γίνει αυτός ο καθαρισμός και με μέσα της διοίκησης, και η πράξη νομοθετικού περιεχομένου ήλθε για να γίνει ο καθαρισμός από συγκεκριμένες ιδιωτικές εταιρείες και να μεταφερθούν τα κλαδιά επίσης σε χώρο συγκεκριμένης ιδιωτικής εταιρείας. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι ακόμη και για τα αυτονόητα, όπως είναι ο καθαρισμός ενός οικοπαίδου, το κράτος και οι κυβερνήσεις επαφίονται στην ευγενική προσφορά των χορηγών. Και αυτή η λογική καλλιεργήθηκε και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ο κύριος Πίρτης, μάλιστα, πριν το είπε πάνω κάτω. Οι δωρεές, το Νατάλο και τα ρέστα. Το δεύτερο άρθρο της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, που αφορούσε την εταιρεία ΜΑΤΙ ξανά, ήταν απλά και μόνο μια εξαγγελία. Γιατί ουσιαστικά τώρα έρχεται η κυβέρνηση με τις υπόλοιπες διατάξεις του σχεδίου νόμου να συγκεκριμενοποιήσει τον τρόπο λειτουργίας και τις αρμοδιότητες της συγκεκριμένης εταιρείας. Για παράδειγμα,
Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου στο άρθρο 2 μιλούσε για μια εταιρεία η οποία θα έχει κυρίως συμβουλευτικό ρόλο. Ενώ τώρα στο σχέδιο νόμου μιλάει και για εκτελεστικές αρμοδιότητες της συγκεκριμένης εταιρείας και μάλιστα πολύ σημαντικές εκτελεστικές αρμοδιότητες κατά παρέκκληση και άλλων διατάξεων. Άρα τα δύο από τα τρία άρθρα της πράξης νομοθετικού περιεχομένου ήταν άνευ ουσιαστικά πρακτικής σημασίας, μπήκαν για να στηθεί αυτό το κοινωνιακό παιχνίδι και το μόνο άρθρο το οποίο είχε μια πρακτική αξία, κατά τη γνώμη μας αρνητική, είναι το άρθρο 3, που στην ουσία μεταβιβάζει στο τεχνικό επαγγελματικό επιμελητήριο, που ναι μεν είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όμως είναι ένας επαγγελματικός φορέας, μεταβιβάζει την ευθύνη του κράτους και του αρμόδιου Υπουργείου για σύνταξη ειδικού χωρικού σχεδίου και μάλιστα κατά παρέκκληση των διατάξεων σε ό,τι αφορά αναθέσεις, συμβάσεις, προμήθειες και ούτω καθεξής, δηλαδή σε καθεστώς αδιαφάνειας. Στις άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου, που είναι καινούργιες και δεν περιλαμβάνοντας την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, καταρχήν να δηλώσουμε ότι συμφωνούμε με τις ρυθμίσεις για τους εγκαυματίες και για τις παρατάσεις και για τη ρύθμιση που αφορά τον περιβάλλοντα χώρο, με τις εξής όμως παρατηρήσεις. Σε ό,τι αφορά τους εγκαυματίες, θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά ότι οι παροχές προς αυτούς θα είναι αποκλειστικά δωρεάν και να ξεκαθαριστεί πώς θα γίνει η κάλυψη των δαπανών. Γιατί η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου είναι ύξης αφίξης. Το πιο σημαντικό όμως, σε ό,τι αφορά τους εγκαυματίες, το οποίο φυσικά δεν υπάρχει στο σχέδιο νόμου, είναι ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούν να εργαστούν και όσοι έκαναν αιτήσεις για την παροχή αναπηρικής σύνταξης, σχεδόν στο σύνολό τους, απορρίφθηκαν και τους δόθηκαν ποσοστά αναπηρίας λιγότερο από 67% με βάση αυτά τα απαράδεκτα πρωτόκολλα που έχουν θεσπίσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που επίσης υπάρχει με τους εγκαυματίες. Συμφωνούμε επίσης με τις παρατάσεις που δίνονται για την αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και για την υποβολή των αιτήσεων. Θεωρούμε μάλιστα ότι και αυτές οι παρατάσεις πρέπει να είναι μεγαλύτερες, ειδικά για τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, γιατί είναι λογικό ότι οι συνέπειες στους πληγέντες από αυτή τη μεγάλη καταστροφή δεν αντιμετωπίζονται ούτε εξαφανίζονται σε ένα ή δύο χρόνια και είναι τραγικό να σκέφτεται κανείς ότι μετά από ένα ή δύο χρόνια ή τρία χρόνια, αν κάποιοι άνθρωποι καταφέρουν τελικά να ορθοποδήσουν και να φτιάξουν ένα σπίτι, ότι θα είναι μετά αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, με πληστηριασμούς, κατασχέσεις και πάει λέγοντας. Όσον αφορά τις αιτήσεις για τις άδειες επισκευής και στεγαστικής συνδρομής, επίσης συμφωνούμε με τις παρατάσεις, όμως και εδώ τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν δεν αντιμετωπίζονται. Ποια είναι αυτά? Οι άδειες επισκευής που έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί είναι 354. Στις άδειες ανακατασκευής, μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί ούτε μία από τις κατατόπους πολυδομίες λόγω καθυστερήσεων. Ως προς τις κατεδαφίσεις, έχουν ήδη εκδοθεί σχεδόν 470, όμως οι κατεδαφίσεις είναι στάσιμες, καθώς αν εξαιρεθούν 60 που έχουν γίνει εθελοντικά εντός πολλών εισαγωγικών από κατασκευαστικές εταιρείες και ακόμη 40 που τις ανέλαβαν οι ίδιοι ιδιοκτήτες με δικά τους έξοδα, οι υπόλοιπες κατεδαφίσεις είναι εν αναμονή της υπογραφής των σχετικών συμβάσεων. Και οι κατεδαφίσεις είναι προϋπόθεση για να προχωρήσουν μια σειρά άλλα ζητήματα. Ειδικό πρόβλημα που έχει αναφερθεί πολλές φορές έχει να κάνει με τα σπίτια που υπέστησαν ζημιές και βρίσκονται σε δασικές περιοχές. Για τη στεγαστική συνδρομή και χρηματοδότηση, με βάση τα στοιχεία του Ιουλίου του 2019, έχουν εκδοθεί 146 βεβαιώσεις καθορισμού δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής. Όμως, εδώ είναι το ζήτημα, για να αρχίσει η εκταμείευσή τους πρέπει να γίνει η κατεδάφιση και να βγει σχετική άδεια. Πράγμα που προς το παρόν είναι παγωμένο. Τι προβλέπεται στο σχέδιο νόμου για αυτά τα ζητήματα? Ότι η ανάθεση και η εκτέλεση ενός μέρους των απαιτούμενων έργων και υποδομών, αναγκαίων λέμε εμείς που πρέπει να γίνουν, γιατί χρειάζονται πολλά περισσότερα, ανατίθενται αυτά τα έργα σε μια αστική εταιρεία και με δαπάνες που θα βαρύνουν μόνο τον ειδικό λογαριασμό αρρωγής πυροπλήκτων. Το πρώτο ζήτημα λοιπόν έχει να κάνει με αυτόν τον ειδικό λογαριασμό. Περιμένουμε μια απάντηση, κύριε Υπουργέ, μας την υποσχεθήκατε από την πρώτη συνεδρίαση, για τους διαθέσιμους πόρους αυτού του λογαριασμού.
Και αυτό γιατί, για την απαλλαγή των πληγέντων του ΕΦΙΑ για 5 χρόνια που ανακοίνωσε η σημερινή κυβέρνηση, σωστή απαλλαγή των πληγέντων από τον ΕΦΙΑ, η κυβέρνηση είχε πει ότι θα διατεθούν χρήματα από τον ειδικό λογαριασμό αρρωγής. Κακώς. Γιατί αυτός ο λογαριασμός είχε άλλο στόχο. Είχε στόχο την αποκατάσταση των ζημιών και δεν είχε στόχο να δίνονται χρήματα για να καλυφθεί η απαλλαγή του ΕΦΙΑ. Άρα αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα. Διατέθηκαν ή θα διατεθούν χρήματα από τον ειδικό λογαριασμό αρρωγής για το ζήτημα του ΕΦΙΑ? Και πόσα πλέον είναι οι διαθέσιμοι πόροι αυτού του ειδικού λογαριασμού? Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με αυτή καθ' αυτή την εταιρεία. Εμείς το είπαμε, δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση να συσταθεί ένας οργανισμός με συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής διοίκησης, των κατοίκων, των φορέων της περιοχής, που να έχει την ευθύνη της υποβολής προτάσεων, του ελέγχου και ούτω καθεξής. Όμως είναι άλλο ζήτημα αυτό και είναι άλλο ζήτημα η σύσταση μιας εταιρείας με ευρείες εκτελεστικές αρμοδιότητες, με παράκαμψη διαδικασιών, όπου στην ουσία θα μετατεθεί η ευθύνη του κράτους. Εσείς αυτό το λέτε αποκεντρωμένη διαχείριση, εμείς το λέμε διάχυση και μετάθεση της ευθύνης. Αυτό επιδιώκεται. Γιατί στην ουσία το κράτος στο εξής θα κρύβεται πίσω από την αρμοδιότητα της συγκεκριμένης εταιρείας. Δεν θέλετε επομένως τη συμμετοχή των κατοίκων και των φορέων στην επίλυση των προβλημάτων. Θέλετε να τους βάλετε μπροστά προκειμένου να καλυφθούν οι ευθύνες της κυβέρνησης και του κράτους. Και αυτό που μας ανησυχεί ακόμη περισσότερο είναι αυτό που υπόθηκε και σήμερα από την εισηγητή της πλειοψηφίας, ότι εδώ μιλάμε για ένα σχέδιο με πιλωτικό χαρακτήρα και με την πρόθεση αυτό το σχέδιο να γενικευτεί και να εφαρμοστεί και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, από εδώ και στο εξής. Δηλαδή, από εδώ και στο εξής, οι όποιες πιθανές καταστροφές που μακάρι να μην υπάρχουν θα αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, η εκπόνηση των χωρικών σχεδίων θα ανατίθεται στο τεχνικό επιμελητήριο και η αποκατάσταση ζημιών, η ανάπλαση μιας περιοχής θα γίνεται μέσα από μια αντίστοιχη αστική εταιρεία. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η πολιτική είναι πολύ πολύ επικίνδυνη. Για όλους αυτούς τους λόγους, κύριε Πρόεδρε, εμείς δεν συμφωνούμε με την αρχή του νομοσχεδίου. Ευχαριστώ.